Λόγο στον κύριο Υφυπουργό για το θέμα του Μονάχου, κυριολεκτικά για 3 λεπτά, αποκλειστικά για το θέμα της σχολής του Μονάχου. Να ρωτήσω κάτι πριν απαντήσει ο Υπουργός για το Μόναχο. Να μας πει το κόστος των ενοικίων σήμερα στα σχολεία. Νομίζω κάτι έχετε πει για 1.200.000. Δεν το ξέρετε. Σας ρωτώ να το ακούσουμε, να πληροφορηθεί. Κύριε Στήλιο, ζητήσατε να δείτε. Κύριε Στήλιο, είπατε αν μπορείτε να ρωτήσετε. Χωρίς να απαντήσω, ρωτήσατε. No problem που λένε. Συγγνώμη, Λοιπόν, να αντιπαρέρχομαι το καταγγελτικό ύφος του κυρίου Χαρακόπουλου που τουλάχιστον αφέλεια δείχνει. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το οικόπεδο αγοράστηκε από την ελληνική κυβέρνηση το 2001. Έως το 2015, κύριε Χαρακόπουλε, έμεινε χωράφι. 9 μήνες, 10 μήνες που έχει αναλάβει το Υπουργείο, η παρούσα πολιτική ηγεσία, έχουν κτιστεί το 70% στα μπετά. Χρειάστηκε να πάω 3 φορές να συναντήσω τους αρμόδιους εκεί. Δεν ξέρω πόσες φορές πήγε το κόμμα σας ή το κόμμα, ο πολιτικός σας εταίρος, το ΠΑΣΟΚ, όλα αυτές τα χρόνια. Και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν, είσαστε αναξιόπιστοι. Είσαστε αναξιόπιστοι. Αυτό δεν μπορούσα να ξεπεράσουμε. 15 χρόνια τι κάνατε. Και θα σας πω κάτι. Μη βιάζεστε να πανηγυρίσετε, διότι πανηγυρικό ήταν το ύφος σας. Πανηγυρικό ήταν το ύφος σας. Τότε είχα δίκιο, να λέω ότι είσαι αφελής. Σας παρακαλώ. Είχα δίκιο να λέω ότι είσαι αφελής. Πανηγυρικό ήταν το ύφος σας. Περιμένετε όμως... Κύριε Πρόεδρε, ανακαλέστε τον Υπουργό στην τάξη να μην χρησιμοποιείτε τους χαρακτηρισμούς. Ο Υπουργός που επί των ημερών του ανακλήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Μονάχου η παραχώρηση οικοπαίδου για την ανέγερση ελληνικού σχολείου, είναι περισσό φράσος να αποκαλεί αφελής την αξιωματική αντιπολίτευση γιατί τον ελέγχει. Εγώ θα περίμενα χαμηλότερους τόνους και να ζητήσει συνένωση δυνάμεων όλων προκειμένου να δούμε έστω την ιστάτη πώς μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή την οδυνηρή απόφαση κατά τον ίδιο και όχι να έρχεται με καταγγελτικό λόγο. Διδαντικά, κύριε Υπουργέ, είναι στη δική σας ανακοίνωση του Μαρτίου. Κύριε Χαρακόπουλε, και θα παρακαλούσα όλους τους υπόλοιπους, σας παρακαλώ, η ένταση της φωνής δεν είναι κριτήριο της ορθότητας όσων λέγονται. Πιο ήρεμα να συζητήσουμε πολιτικά. Σας παρακαλώ. Ορίστε. Όχι, λέω για την τελευταία σας παρέμβαση. Σας παρακαλούσα πάρα πολύ όλες τις φτέρυγες να κρατήσουμε ένα επίπεδο συζήτηση αυτή χωρίς να υψώνουμε τον τόνο της φωνής μας. Κύριε Υφυπουργέ, ασφαλώς, ολοκληρώστε. 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ασφαλώς και ήταν οδυνηρή η απόφαση. Ασφαλώς. Και θα σας θυμίσω κάτι. Στην τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η καταληκτήρια φράση ήταν: το ζήτημα είναι εθνικής σημασίας και απαιτείται η συνένεση όλων, η συνεισφορά όλων. Και θα κληθείτε να συνεισφέρετε. Γιατί σας λέω το θέμα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, κατορθώσαμε την Πέμπτη να έρθουμε σε επαφή με το Δήμο Μονάχου, όχι όταν εκλήθηκε η απόφαση, αλλά δίδεται άλλη μια ευκαιρία. Ποια? Να παρουσιαστεί μια ρεαλιστική, αξιόπιστη πρόταση έως 9 Σεπτεμβρίου, να συζητηθεί, μήπως στις 6 Οκτωβρίου έρθει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο να λυθεί το θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, δεν αναφέρεται σε εσάς, αναφέρεται στον πόνο τον οποίο νιώθω για αυτό το σχολείο. Η εξωματική αντιπολίτευση είναι στη διάθεσή σας να συμβάλλει στο μέτρο που εσείς Σας ευχαριστώ πολύ και σας λέω ότι το ζήτημα είναι και πολιτικό, κατά βάση πολιτικό πλέον. Εάν δεν δείξουμε η ελληνική πλευρά συσπήρωση, συνένεση και πίστη σε αυτό το όραμα, θα αποτύχουμε, ό,τι και να κάνουμε. Αλλά σας επαναλαμβάνω, το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισα εκεί ήταν η αναξιοπιστία. Και ασαφώς, κύριε Χαρακόπουλε, δεν φαντάζομαι να θεωρείτε ότι φανήκαμε αναξιόπιστοι μέσα σε 10 μήνες ή σε ένα χρόνο. Ήταν τα 15 χρόνια που προηγήθηκαν.
Κύριε, που θα παραδίδατε το σκελετό του κτηρίου με πόρτες, παράθυρα και στέγη, λοιπόν, και περάσατε από κάτω εσείς. Κύριε, ότι θα ανταποκριθούμε στην περιοχή, στο όριο που έβαζε. Λοιπόν, ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω λοιπόν, να καταγράψουμε ότι υπάρχει ένα θετικό βήμα των τελευταίων ημερών και την προθυμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είμαι σίγουρος όλων των κομμάτων να συνδράμουν στο θετικό αυτό βήμα να γίνει το επόμενο βήμα που θα κατοχυρώσει την συνέχεια της ανέγερσης του σχολείου.